Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Κυριακάτικο πρωινό σήμερα και ξέρετε δεν θέλω να λείπει το Mostly Unboxing από το κυριακάτικο πρωινό καφεδάκι σας. Να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε ένα μικρό pop haul από μια παραγγελία και είναι η πρώτη φορά που παίρνω από το EMP, κατευθείαν από το AMB. Να πούμε ότι εδώ είναι ένα αμερικάνικο site το οποίο βασικά έχει παντού, έχει και στην Ευρώπη και κάποια συνεργασία έχουν με το Hot Topic ή ανήκει στο Hot Topic είτε στον ίδιο όμιλο είτε είναι του Hot Topic σαν παράρτημα κάτι. Έχουν πολύ καλή συνεργασία, φέρνει ποπάκια και με αυτοκόλλητα του Hot Topic και έχει και δικό του αυτοκόλλητο για τα δικά του exclusive όπως τον λέμε εδώ πέρα και εδώ έχω κάποια τέτοια. Τώρα δεν θυμάμαι, επειδή υπάρχει ένα θέμα με το site, ας πούμε, δεν είναι ούτε από το AMB που τελειώνει σε DET, το γερμανικό, ούτε από το AMB UK, εκείνοι στέλνουν μόνο στην Αγγλία και μόνο στη Γερμανία ανάλογα. Αυτό ήταν λίγο περίεργο, AMB, Παύλα, online και κάτι τέτοιο σε κόμμα, νομίζω τελείωνο, θα έχω το ακριβές link κάτω στην περιγραφή. Τα μεταφορικά ήταν λίγο τσιμπημένα, γιατί το εδώ νομίζω έχω 4 κομμάτια και βγήκανε 15 ευρώ τα μεταφορικά. Έχουμε συνηθίσει από τον The Hard Group να μας έρχονται είτε τζάμπα είτε με 2-3 ευρώ μεταφορικά και μας κακοφαίνεται κάπως αυτό. Αλλά εντάξει, τώρα δεν συμφέρει ας πούμε να πάρεις ένα κομμάτι τόσο και ένα κομμάτι που θες πάρα πολύ. Και έπρεπε και λίγο πιο νωρίς να κάνω παραγγελία από εδώ γιατί χάσαμε αρκετά κομμάτια έτσι. Είχε την Λούνα, είχε περάσει για λίγο το Ring Rage, το δαχτυλίδιο φάντασμα από το Lord of the Rings και εκείνο έχει δύο αυτοκόλλητα, ένα του Hot Topic και ένα του EMB. Γενικά αφήσαμε κομμάτια από το EMB, τώρα λέω δεν θα το ξανακάνω αυτό, κάτσε να βάλω μια παραγγελία. Πάμε να τα δούμε κατευθείαν, να ανοίξουμε το κουτάκι τους. Δεν ξέρω ούτε τι θα συναντήσω από θέμα πακεταρίσματος μέσα, είναι η πρώτη φορά όπως είπα που αγοράζω από αυτούς. Έχουν και την ωραία ταινία με το σήμα. Να πούμε ότι εδώ, ωραία πακετάρισμα βλέπω ήδη. Εντάξει, έχουμε πάμε ένα χαρτί το οποίο δεν μας χρειάζεται. Και πάμε να μπούμε στα ποπάκια. Ας ξεκινήσουμε με δύο πιο απλά ποπάκια. Δεν είναι αυτά τα βασικά δύο που έκανα την αγορά. Αυτά τα δύο απλά ας πούμε ότι έτσι τα έβαλα γιατί και αυτά τα ήθελα και τα βρήκα και μου τέριαξαν. Ωραίο μπάμπλα από αυτό, ακριβώς είναι για pop, καλή φάση. Πρώτος και καλύτερος ο αγαπημένος Goku, ο οποίος έχει αυτοκόλλητο exclusive και δεν είμαι σίγουρος αν όντως αυτός ήταν κάπου exclusive γιατί είναι κανονικά στη σειρά. Εντάξει, μπορεί να μην διαφεύγει εμένα για να μην το θυμάμαι τώρα. Εντάξει, το χαζό καινούριο αυτοκόλλητο, αυτό το ασημένιο που απλά γράφει exclusive. Να πούμε ότι το προηγούμενο, το Underground Toys, το μπλε εκείνο το προτιμούσα καλύτερα από την αγαπημένη σειρά του Dragon Ball Z και αυτή την σειρά κάποια στιγμή θα την ολοκληρώσω. Προς το παρόν έχω τους 3, τον Vegeta και τους 2 Goku. Θέλουμε Piccolo, Perfect Cell και τον Freeza στην final μορφή του, στο final form. Συνεχίζουμε, πάμε στο δεύτερο πιο light κομμάτι από αυτά που πήρα. Αυτά για κάποιο λόγο είναι κολλημένα μεταξύ τους. Έχουμε εδώ έναν Captain America. Ωραίο αυτό το μπαμπλά, μου άρεσε. Θα το κρατήσω για δικές μου αποστολές γιατί είναι ακριβώς έτσι για pop. Λογικά ακριβώς υπολογισμένο και κολλάει πάνω γαμάτο. Εδώ έχουμε τον Captain America, το Pop Marvel νούμερο 125, ναι, αυτός είναι το Pop Animation νούμερο 9, κάτι που δεν είπαμε πριν, από μια αγαπημένη σειρά του Civil War. Τώρα νομίζω τους έχω όλους αυτούς που έχει πίσω. Όχι, βασικά ακόμα δεν πρόσθεσα στη συλλογή τον War Machine και πρέπει να τον βάλω και αυτόν, διαφορετικά τους υπόλοιπους τους έχω όλους. Μαζί με κάποια exclusive τα οποία δεν υπάρχουν εδώ πίσω. Αυτός είναι ο Captain America, όπως είπαμε Pop Marvel νούμερο 125. Και πάμε τώρα στα δύο που κατά βάση για αυτά τα δύο έκανα την παραγγελία. Εδώ έχουμε την πανέμορφη Diana Prince στη σκηνή που τρώει το παγωτό της. Από τη σκηνή στην ταινία που την πήρε παγωτό ο Steve. Αυτή είναι και από την δεύτερη σειρά της Wonder Woman, τα πάκια της Wonder Woman. Αυτό είναι το Pop Heroes νούμερο 230. Και έχουμε εδώ και τα δύο αυτοκόλλητα. Έχουμε και το Hot Topic αυτοκόλλητο. Πολύ γαμάτο αυτό που λέγαμε ότι κάτι παίζει με αυτούς. Και έχουμε EMB exclusive pre-release. Οπότε αυτό επειδή λέει pre-release πάνω. Όχι όπως αυτό που λέει exclusive, αυτό γράφει exclusive πάνω, αυτό λέει pre-release, οπότε λογικά αυτή θα έρθει και μετά στην Ευρώπη με το απλό αυτοκόλλητο, το ασημένιο, το exclusive. Και αυτή όπως είπαμε είναι από αυτήν τη σειρά, τη δεύτερη σειρά, τα παπάκια της Wonder Woman. Πάρα πολύ ωραία σειρά και αυτή. Και θέλω και αυτήν την cloaked, την μορφή που φοράει το μανδύα της. Πάρα πολύ ωραία. Και το τελευταίο και γαμάτο ποπάκι, γι' αυτό φοράω και αυτή την μπλούζα. Ο οποίος και αυτός εδώ έχει το βασικά είναι το πρώτο μποπάκι που έχω από το New York Comic Con, με αυτό το αυτοκόλλητο του New York Comic Con. Εδώ είναι ο Boggart as Snape όπως μας το λέει, ο Snape, βασικά το Boggart από το Harry Potter 3 εκεί που τους έβαζε με το ξόρκι Riddikulus. Το Boggart μεταμορφώνονταν σε αυτό που φοβόταν κάποιος, ο Neville φοβόταν το Snape και το Boggart πήρε τη μορφή του Snape και με το Riddikulus βασικά τον έβαλε ο ίδιος ο Snape να σκεφτεί. Ο Λούπιν, ο Professor Lupin ήταν που δίδασκε αυτό το μάθημα. Και τον είπε σκέψου, ξέρω εγώ, κάτι που το πιο αστείο ή κάτι τέτοιο, και σκέφτεται τα ρούχα της θείας του ή κάτι τέτοιο, και μεταμορφώθηκε ο Snape, αφού τον έκανε το ξόρκι Riddikulus. Το Boggart μεταμορφώθηκε, πήρε τη μορφή του, βασικά ο Snape που ήταν το Boggart έγινε κάπως έτσι, φόρεσε τα ρούχα της θείας του, γιαγιάς του Neville ή κάτι τέτοιο, ότι ήταν αυτός πάρα πολύ βασκαδαβάσης. Όπως είπα, για αυτά τα δύο ποπάκια έκανα την παραγγελία και αυτά τα έβαλα έτσι, δύο παράπλευνα ποπάκια αυτά, αλλά και αυτά τα είχε σε καλή τιμή. Έχουμε και απόδειξη βασικά μέσα. Εδώ, καλό αυτό. Πόσο μας βγήκαν. Α, return soon, άμα θες να το επιστρέψεις κιόλας. Καλό αυτό. Και εδώ αυτά βγήκαν, βασικά όλα βγήκαν 11,69. Από ό,τι βλέπω, εκτός από τον Snape που βγήκε 22,49 και μαζί με τα μεταφορικά και όλα αυτά. Ω, βασικά 20 ευρώ μεταφορικά. Όχι άκυρο, 20 ευρώ μεταφορικά χρεώνουν. Οπότε κακό αυτό, μας βγήκαν όλα μαζί 77,5 αυτά τα ποπάκια. Άκυρο τελικά, τα μεταφορικά ήταν 20 ευρώ, τα υπόλοιπα από 11,69, και αυτή πολύ καλή τιμή για ένα τέτοιο exclusive και με αυτά τα αυτοκόλλητα 11,69. Πως ναι, εντάξει, όσοι ήταν Fall Convention από το New York Comic Con του 2017. Έτσι βγήκε λίγο πιο τζιμμένο. Αυτά πάμε να τα ανοίξω αμέσως, θα τα δούμε λίγο καλύτερα τη δουλειά τους και τη λεπτομέρειά τους. Τα ανοίξαμε λοιπόν, και εντάξει, αυτό που έχω να πω είναι ότι ο Snape ή το Boggart Snape, όπως είναι ιδιαίτερα όμορφο και έχει πολύ ωραία λεπτομέρεια. Είναι περίεργο με αυτά τα ηλίθια ρούχα, αλλά εντάξει, θα έρθει η ώρα που θα το δούμε από κοντά. Ας ξεκινήσουμε με τον Goku, ο οποίος είναι ένα πιο παλιό ποπάκι, οπότε βλέπουμε έχει το πιο παλιό στήσιμο των Funko Pop. Την ποζία στη βαφή του δεν είναι και η πιο καλή, δηλαδή έχει ξεφύγει λίγο μπλε πάνω στο πορτοκαλί, λίγο πορτοκαλί πάνω στο μπλε, στα μαλλιά έτσι και στα φρύδια κάποια λαθάκια. Εντάξει, πάλι ο ποπάκι από τα πρώτα pop animation που έχουν βγει. Πάρα πολύ ωραίος όμως παρόλα αυτά, και είναι ο αγαπημένος Goku. Το μαλλί το αντιγράψανε ακριβώς. Εδώ πίσω τώρα βλέπω κάποια μικρά λαθάκια στα παπούτσια του. Έχει κάποια ψηλό λαθάκια, ήταν και από τα πολύ παλιά Funko Pop. Αν και τώρα που επανακυκλοφορούν αυτά, λογικά για να έχει αυτό το αυτοκόλλητο έπρεπε λίγο πιο προσεγμένη δουλειά να έχουν. Συνεχίζουμε στον Captain America, ο οποίος και αυτός είναι ένα από τα σχετικά καινούργια ποπάκια της Marvel. Έχει κάνα χρόνο που κυκλοφόρησε, μπορεί και λίγο παραπάνω. Όλος όμως, άλλη λεπτομέρεια, αν και αυτό η στάση του δεν μου αρέσει. Δηλαδή, ο πιο προηγούμενος Captain America που είχε βγει από το Avengers Age of Ultron ήταν πιο ωραίος, που είχε την ασπίδα στα χέρια του και ήταν έτσι λίγο περίεργος. Εδώ τον κράτησαν για exclusive. Το exclusive του από αυτή τη σειρά είναι γονατιστός και κρατάει την ασπίδα. Ως αυτόν βάλαν την ασπίδα στην πλάτη του. Πάρα πολύ ωραίος παρόλα αυτά, πολύ ωραία λεπτομέρεια, ωραίο σκάλισμα έχει. Έχει τον κωδικό του εδώ αυτός πίσω από το κεφάλι. Ωραίος, πάρα πολύ ωραίος. Εδώ γενικά η στολή του, αυτή η πιο μικροδουλειά που έχει, ας πούμε, είτε στη ζώνη του είτε στη στολή του. Αυτά τα σκαλίσματα τον κάνουν πάρα πολύ ωραίο, και το κράνος του. Ωραίος και αυτός. Και πάμε τώρα στα δύο πιο τελευταία ποπάκια, από τα πολύ τελευταία ποπάκια που έχουν βγει. Η πανέμορφη Diana Prince, η οποία εντάξει έχει γίνει πολύ ωραία δουλειά σε αυτή. Και ακόμα και στο παγωτό έχει πιο προσεγμένη δουλειά. Δηλαδή, ακόμα και στο παγωτό βλέπω δεν έχουν ξεφύγει. Στην καμπαρδίνα που φοράει, στα μάγουλα που έχει αυτό το ρούζι make-up όπως το λένε. Πάρα πολύ όμορφη. Γενικά θέλω όλα τα ποπάκια της Wonder Woman και από τις, βασικά της σειράς του Wonder Woman, γιατί τα παλιά pop της DC's Wonder Woman είναι πολύ άσχημα, εκείνα δεν μου άρεσαν. Αλλά αυτή είναι ένα πολύ ωραίο ποπάκι, και στα παπούτσια ακόμα πολύ προσεγμένη δουλειά, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Στο μαλλί της, εντάξει, τελευταία ποπάκια βλέπουμε δεν έχει ξεφύγει πολύ χρώμα και τα σχετικά. Και πάμε στο τελευταίο ποπάκι, είναι ο Captain America ως γνωστόν pop της Marvel, οπότε είναι και bobblehead, και το τελευταίο, το Boggart ως Snape, είναι πάρα πολύ γαμάτος. Κοιτάξτε εδώ δουλειά. Αυτά τα πολύ κακά ρούχα. Πάνω το πουλί, ας πούμε, έτσι σαν βαλσαμωμένο, ξέρω εγώ, για κοσμητικό, πάνω στο καπέλο εδώ με γάτες ήταν αυτά, νυφίτσες ήταν, κάστορες, ό,τι μπορεί να ήταν, τέλος πάντων, αυτό που τους κρατούσε, που φορούσε εκεί πέρα, αυτά τα ρούχα της θείας του Neville ή κάτι τέτοιο, ό,τι ήταν. Και στην τσάντα του, κοιτάξτε εδώ δουλειά στην τσάντα του. Στα γάντια. Τι λες τώρα εσύ. Εδώ ένας ιστός με μία αράχνη και καλά. Wow. Και είναι από τα λίγα αντρικά που έχουν βάσει. Αξιπηδεί και καλά αυτά, είναι σαν να φοράει τα κούνια. Και από πίσω, εντάξει, δείτε και πάνω το πουλί. Βασικά εδώ έχουμε ένα λαθάκι. Ναι, εδώ έχει ένα λαθάκι, ξέφυγε λίγο μαύρο στο πουλί, στην ουρά του πουλιού. Εδώ αυτό το λίγο μαύρο που φαίνεται εδώ πέρα. Εντάξει, όχι κάτι σπουδαίο, μικρό το ακούω, αλλά είναι ένα μικρό λαθάκι. Πάρα πολύ ωραίο και στο καπέλο, δε, έτσι όπως το φοράει, πολύ ωραίο ποπάκι. Βλακαζίδικη, όπως είπα, ήταν το πρώτο μου ποπάκι με αυτοκόλλητα από το New York Comic Con. Να πούμε ότι ήδη μου έρχονται στο μυαλό αρκετά άτομα που θέλουν αυτό το ποπάκι. Οπότε εγώ έρχομαι εδώ να σας ψήσω να το βάλετε στη συλλογή σας. Είναι ένα πολύ ωραίο ποπάκι. Και αυτά μπορούμε να πούμε. Νομίζω δείτε τα ποπάκια, σχολιάστε από κάτω πώς σας φάνηκαν. Δείτε και τι παίζει με το AMB. Θα βάλω κάτω στο link περιγραφή. Καλό αυτό αυτοί που ήρθα ας πούμε με τα δύο αυτοκόλλητα. Μπορείς να βγάλεις το αυτοκόλλητο του AMB και να αφήσεις μόνο το αυτοκόλλητο του Hot Topic. Εδώ έχουμε ένα καινούργιο αυτοκόλλητο στη συλλογή από το New York Comic Con. Αυτά και οι δύο πιο παλιά παπάκια έτσι για να προσθεθούν στη συλλογή, γιατί είναι από σειρές που μαζεύω. Αυτά νομίζω παιδάκια μου. Δείτε το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Να σας ευχηθώ ένα όμορφο κυριακάτικο πρωινό και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop και ό,τι άλλο σχετίζεται γύρω από τα πολύ αγαπημένα μας Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια στο φιγουράκι unboxing και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται. Κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.